την έχετε πίσω σπίτι. Έχουμε κοντά μας και τον προπονητή του Αμαρνηθιακού, τον Γιώργο τον Γκρόκο. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Coach, 0-3 για την ομάδα σου. Πες μου τα συμπεράσματά σου για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα και από μένα. Λέγαμε να κερδίσει όλα καλά είναι. Σπάτων η νίκη αυτή συνοδεύτηκε και με πολύ καλή απόδοση, πρέπει να πω. Ξέραμε τι θέλαμε στο γήπεδο. Μας είχε έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο την προηγούμενη Κυριακή δεν μας άρεσε και τόσο πολύ. Γιατί έπρεπε να είχαμε κερδίσει την προηγούμενη Κυριακή. Μας ήταν κάπως στραβά τα πράγματα. Είχαμε έρθει αποφασισμένοι εδώ για την νίκη. Στηθήκαμε πολύ καλά. Και πιστεύω με πολύ καλό ποδόσφαιρο είναι για αυτό το σκορ. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι η ομάδα του Αμαρνηθιακού φέτος, αν είδατε, ο μέσος όρος ηλικίας μπορεί να είναι και 17 χρόνια, 18. Σήμερα παίξαμε δύο καινούργια παιδιά, δεν είχαν ξαναγωνιστεί. Ο ένας 17, ο άλλος 16. 16 χρονών μέσα άλλος. Όλη η ηλικία είναι αυτή. Αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η υγεία του ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα και αυτά, δεν με πειράζουν τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Παίζεις, το ευχαριστιέσαι για τα παιδιά, για το ποδόσφαιρο και ειδικά και για τους προπονητές. Όταν βλέπουν τα παιδιά να τρέχουν να κάνουν αυτά που τους λες, είναι όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια στην ομάδα σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.